Σας καλωσορίζω στη σύντομη επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχικοί δείκτες σημείωσαν σημαντική άνοδο την Παρασκευή. Ο Dow Jones κέρδισε 127 πόντους και ο S&P 13 πόντους, δηλαδή λίγο κάτω από το 1%. Το ευρώ κέρδισε έδαφος απέναντι στο δολάριο, διαπραγματευόμενοι κοντά στο 1,27. Επίσης βρέθηκε σε υψηλό αρκετών εβδομάδων απέναντι στο ιαπωνικό γεν. Το δολάριο γεν βρέθηκε σε υψηλό 3 εβδομάδων κοντά στο 108. Το πετρέλαιο τύπου Brent κινείται πτωτικά κοντά στα 85 δολάρια, ενώ το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει στα 80 δολάρια. Ο χρυσός έχει χάσει και αυτός έδαφος και αυτή την ώρα βρίσκεται στα 1230 δολάρια την ουγιά. Τα τεστ αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών έδειξαν ότι οι περισσότερες τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν αρκετά κεφάλαια για να τα απεξέλθουν σε πτωτικά ρίσκα. Το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών σήμερα το πρωί ήταν ανωδικό, αλλά τις τελευταίες ώρες έχει σημειωθεί υποχώρηση μετά και τη γνωστοποίηση των ικανοποιητικών τεστ των τραπεζών. Αυτά για σήμερα με την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.